φύρετος, βήχας, καταρροή. Από τη μία το τσουχτερό κρύο και η υγρασία και από την άλλη υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες είναι οι αιτίες έξαρσης των ιώσεων και της γρήπης που ταλαιπωρούν τις τελευταίες μέρες μικρούς και μεγάλους. Η ευκολία με την οποία κολλάει ή δεν κολλάει κάποιος μία ιός ή γρήπη έχει να κάνει με το πόσο ισχυρό νοσοποιητικό σύστημα διαθέτει. Σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση αλλά και στη διατήρηση σε πολύ καλή κατάσταση του ανοσοποιητικού μας συστήματος και κατ' επέκταση του αμυντικού συστήματος του οργανισμού μας παίζουν εκτός της καλής άσκησης, της ξεκούρασης, της αποφυγής του υπερβολικού στρες και η σωστή διατροφή. Μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε λαχανικά φρούτα, ακόμη και οστρακοειδή, αποτελεί ασπίδα απέναντι στη γρήπη. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα τρόφιμα τα οποία είναι πλούσια σε βιταμίνη C, όπως για παράδειγμα το πορτοκάλι, οι φράουλες, το ακτινίδιο, ενισχύουν το νοσοποιητικό σύστημα και βοηθούν στην καλύτερη υγεία του οργανισμού μας. Όσο για το ποιες είναι οι τροφές ασπίδα, τα μανιτάρια και το αστρακοειδή ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Το σκόρδο έχει αντιμικροβιακή και αντιβακτηριδιακή δράση. Το λεμόνι βοηθάει στην αντιμετώπιση του πυρετού, το γιαούρτι μειώνει την ένταση των πονοκεφάλων και του βήχα, το σέλινο, τα καρότα, το ρόφημα κακάο και οι ξηροί καρποί προστατεύουν τον οργανισμό από διάφορες ιώσεις, το πράσινο τσάι, τα πορτοκάλια, τα μανταρίνια και οι πιπεριές μπορούν να πολεμήσουν τον ιό της γρήπης, ενώ το μέλι μειώνει τη διάρκεια του κρυολογήματος κατά 2 ημέρες. Ποιες τροφές όμως αδυνατίζουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα? Η υπερβολική κατανάλωση κρεάτων και κυρίως λιπαρών, η κατανάλωση ζάχαρης και γλυκών, επίσης η κατανάλωση αλατιού και αλατισμένων τροφών, όπως επίσης και η κατάχρηση αλκοολούχων ποτών. Την ώρα λοιπόν που διανύουμε την περίοδο των ιώσεων και της γρήπης, αυτό που οφείλουμε να κάνουμε, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας με τροφές που δεν πρέπει να λείπουν από το καθημερινό μας τραπέζι.